Καλημέρα. Να ευχαριστήσω τον συντονιστή της ημερίδας, τον Μάριο Λαζανά, διευθυντή λοιμοξιολόγο και πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων, με τεράστιο έργο στον χώρο των λοιμόξεων στην πατρίδα μας. Για χάρη του είμαι εδώ σήμερα. Να σας πω για αυτό το, για μας επιστήμονες, αν μπορούμε να βαφτίσουμε τον εαυτό μας έτσι, πάνω από 2,5 χρόνια, κύριε Λαζανά, τώρα μεταπτυχιακό μάθημα, θα μπορούσαν και παραπάνω ίσως τα μαθήματα να κρατήσουν και κρατούν. Πρέπει να διαλέξει κανείς τι θα πει. Με προσοχή θα διατρέξω μερικές διαφάνειες, οι οποίες αφορούν το 1%. Ίσως και λιγότερο από αυτό που έχουμε ζήσει και από αυτό που περιμένουμε, τις προκλήσεις θα τις ονόμαζα περισσότερο. Για την επιστήμη, κυρίως δεν θα μιλήσω εδώ για πολιτική. Επιτήρηση. Μεταβαίνουμε σε ένα παράδειγμα επιτήρησης σοβαρής νόσου αντί για την απλή λίμωξη, η πρώτη αλλαγή παραδείγματος. Επιτηρούμε τον ιό συστηματικά για παραλλαγές, για μεταλλάξεις. Το δεύτερο. Βλέπουμε αυτή τη μαζική επικράτηση των παραλλαγών όμικρων, είναι πολλές εκατοντάδες πλέον. Για κάθε παραλλαγή της όμικρων έχουμε εκατοντάδες παραλλαγές. Και αλλάζουμε την προσέγγιση μας συνολικά για αναπνευστικούς ιούς. Το συνειδητοποιούν οι παγκόσμιοι οργανισμοί και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και βγάζουν δύο αναφορές μέσα στο καλοκαίρι ότι πλέον χρειαζόμαστε ισχυρά ολοκληρωμένα συστήματα που δεν θα περιλαμβάνουν μόνο τον COVID, τον ιό SARS-CoV-2, αλλά και άλλους αναπνευστικούς ιούς. Βλέπετε κάτω εδώ αριστερά ένα τετραπλό τεστάκι, point of care, το οποίο ελέγχει γρίπη Α, γρίπη Β, αναπνευστικό συγκητιακό ιό και κορονοϊό. Αλλάζει λοιπόν το παράδειγμα. Χρειαζόμαστε ισχυρά, ολοκληρωμένα, βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα επιτήρησης. Όχι μόνο για αυτή, αλλά και για μια νέα πανδημία. Μάλιστα, πολλοί λόγοι γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες για την ζωονοτική επιτήρηση, επιτήρηση νόσων σε ζώα. Ίσως να είδατε στο Proceedings of the National Academy of Science, ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά στον κόσμο, είναι το περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Αμερικανών, για τις εκτιμήσεις τους ότι πραγματικά η πανδημία αυτή είναι ζωονοτικό γεγονός και προήλθε από spillover, δηλαδή από την φύση, από την ίδια τη φύση, μετέβη στον ανθρώπινο πληθυσμό και από εκεί διασπάρει. Τώρα, το δεύτερο βήμα είναι εκεί που γίνεται πολύ κουβέντα. Δεν αγνοούμε πλέον τη σοβαρή νόσο, τους θανάτους και τις επιπλοκές. Έχουμε μέτρα, αλλά τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Χρειάζεται να αναλύσουμε τους παράγοντες κινδύνου, τους παράγοντες που επηρεάζουν, να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει αυτό το τραγικό γεγονός των θανάτων που αναπόφευκτα θα συνοδεύει μια πανδημία. Χρειάζεται συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση. Δεν έγινε σε όλο τον κόσμο. Στην πατρίδα μας έγινε πιο συστηματικά. Αυτό πρέπει να το πω. Και εδώ είναι ένα άρθρο από τον British Medical Journal, τη Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση, η οποία λέει ότι αυτή η υπερβάλλουσα θνησιμότητα τελικά είναι το καλύτερο μέτρο για να μετρήσει κανείς το τι έγινε. Είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς. Δεν θα μείνω να σας πω ότι η πρώτη χώρα ήταν η Ινδία, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Βραζιλία και το Μεξικό. Δεν ξέρω αν έχει σημασία ότι χώρες μεγάλες, αναπτυγμένες του δυτικού κόσμου είχαν τεράστια υπερβάλλουσα θνησιμότητα, την οποία την υποκατέγραφαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτό που με συγκλονίζει εμένα είναι η διαφορά που βλέπετε στη δεξιά άκρη του σχήματος. Στην πάνω πλευρά είναι το υψηλό εισόδημα ή το μέσο εισόδημα που πάει προς το υψηλό εισόδημα και κάτω είναι το χαμηλό εισόδημα και βλέπετε την τεράστια διαφορά σε αυτό το φαινόμενο της excess mortality στις κοινωνίες με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό εισόδημα. Και ευτυχώς που η Αφρική είχε νέο πληθυσμό κυρίως και δεν είναι τόσο έντονες στις επιδράσεις του κύματος. Παρόλα αυτά, πολλές χώρες αφρικανικές ανήκουν στις χώρες που στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα δεν τα πήγαν καλά. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο. Δεν το δείχνω για να κάνω συγκρίσεις. Το δείχνω για να σας πω τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, υπάρχει συστηματική καταγραφή της υπερβάλλουσας θνησιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εκατομμύρια επιστοποιητικά θανάτου και από την πατρίδα μας, τα οποία καλύπτουν την εικόνα. Πάνω αριστερά είναι η Γαλλία. Η μεγάλη γωνία που βλέπετε είναι το 20, Μάρτιο-Απρίλιο. Η Γερμανία από κάτω, η πατρίδα μας από κάτω. Αυτό είναι το πρώτο. Ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις χώρες αν δεν κοιτάξεις αναλυτικά την πορεία.
στο χρόνο. Το δεύτερο είναι ότι σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετική υπερβάλλουσα εθνισμότητα, παραπάνω από το αναμενόμενο. Το βλέπετε στο Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, είναι κάτω δεξιά. Η πατρίδα μας είναι κάτω αριστερά. Αυτή η γραμμούλα που βλέπετε με τα κόκκινα διακεκομένα, δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν ξέρω αν μπορούμε, αν έχει εδώ πέρα pointer. Αυτή εδώ πέρα η γραμμούλα που φαίνεται με τα κόκκινα διακεκομένα είναι αυτό που περιμένεις να δεις σε μια χώρα με βάση τα δεδομένα που έχεις, που μαζεύεις επί χρόνια. Μαζεύουμε επί χρόνια δεδομένα. Δεν συγκρίνουμε την εικόνα με αυτό που βλέπουμε τώρα. Συγκρίνουμε την εικόνα με αυτό που αναμένεται. Και βλέπετε ότι η πατρίδα μας τελικά δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερη από τις περισσότερες χώρες που βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή στις συγκρίσεις και στους παράγοντες που αναλύει κανείς, όπως και βέβαια στην επιβάρυνση του συστήματος υγείας, που παίζει και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο φαινόμενο της νητότητας. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Όχι εδώ. Τώρα, ναι. Στο τέλος. Long COVID. Δηλώσεις του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αυτή τη εβδομάδα, του Γκεμπρίγεσους. Τα δεδομένα είναι καθαρά, λέει ο Γκεμπρίγεσους. Το long COVID is devastating people's lives. Καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων και τα livelihoods και τον τρόπο που ζουν. Τουλάχιστον 17 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη έχουν αισθανθεί τις συνέπειες αυτού που ονομάζεται long COVID, ιδιαίτερα αυτό που παρατηρούμε μετά τους 3 μήνες. Εδώ χρειάζονται πολλά δεδομένα. Αυτή είναι μελέτη 10 Οκτωβρίου αυτής της εβδομάδας. Δεν πρόλαβα να τη δείξω στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που συνεδριάζουμε, η οποία αναλύει εκατομμύρια ανθρώπους και βλέπει 3 σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι οι γυναίκες άνω των 20 ετών προσβάλλονται συχνότερα. Δεύτερον, οι άνθρωποι οι οποίοι προσβάλλονται, βλέπετε είναι λίγο παραπάνω από το 10% συνολικά, έχουν τουλάχιστον ένα από τα κλασικά συμπτώματα που σχετίζονται με την νόσο, όπου αυτά είναι αναπνευστικές δυσκολίες, πρώτες και κύριες, χρόνια κόπωση και φυσικά διανοητική επιβάρυνση. Αλλά κυρίως το fatigue, η κόπωση, η αναπνευστική επιβάρυνση με το βαθύ μπλε και τα cognitive, δηλαδή η διανοητική κατάσταση του ανθρώπου και φυσικά και οι ψυχικές διαταραχές. Είναι πολύ πιο συχνό στις γυναίκες. Δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρουμε ότι πρέπει να μελετήσουμε πολλά περισσότερα δεδομένα, να δούμε γιατί είναι πιο συχνό σε γυναίκες, να δούμε ποιες ακριβώς είναι αυτές οι εκφάνσεις, η κόπωση, τα αναπνευστικά συμπτώματα και η διαταραχή στη νόηση είναι μόνο το 50%. Υπάρχει άλλο ένα 50% από πίσω που είναι δεκάδες διαφορετικά συμπτώματα και κλινικά σημεία για εμάς γιατρούς. Μου άρεσε αυτή η μελέτη, δημοσιεύτηκε τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι 160.000 άρρωστοι, 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν πέρασαν COVID και 5,5 εκατομμύρια ιστορικά controls, άνθρωποι μάρτυρες, ιστορικοί μάρτυρες όπως ονομάζουν στην επιστήμη, η κυρία Λινούτα ξέρει καλύτερα, οι οποίοι ήταν πριν την πανδημία. Αυτή λοιπόν η σύγκριση των 156.000 ατόμων με προηγούμενα variants, να το πούμε και αυτό, γιατί λένε μερικοί ότι με την Όμικρον είναι λιγότερη long COVID, έχει τεράστια επιβάρυνση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά και στον εγκεφαλικό κίνδυνο. Άρα, νευρολογικά νοσήματα, βλέπετε οτιδήποτε είναι πέρα από αυτή τη διακεκομένη γραμμούλα, είναι αυξημένο κίνδυνο, έτσι. Μπορεί να φτάσει από 40% και πάνω, 42% νομίζω ότι υπολογίζουν. Βλέπετε εδώ πέρα mental health disorder, διανοητική πνευματική επιβάρυνση στην πνευματική μας υγεία. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Πρέπει να το αναλύσουμε. Ήδη το κάνουμε σε μεγάλες κλινικές στην πατρίδα μας. Έχουμε long COVID κλινικές και παρακολουθούμε αυτό. Πρέπει να μπει όμως σε επιστημονική βάση. Δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των άλλων καταστάσεων που απασχολούν τη δημόσια υγεία και την υγεία του πληθυσμού. Αυτό όμως που δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια είναι η πτώση στο προσδόκιμο επιβίωσης. Είναι η μεγαλύτερη πτώση στο προσδόκιμο επιβίωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι 2 με 3 χρόνια. Το κάτω δεξιά διάγραμμα, που δυστυχώς δείχνει προς τα κάτω, είναι η Αμερική. Και δείχνει βέβαια τις ηλικίες άνω των 65 και που φτάνουν την επιβάρυνση στη μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης 2 με 3 χρόνια. Μόνο το 2021 ήταν ένα έτος ή και παραπάνω. Προσδόκιμο υγείας το κερδίσαμε τις κατακτήσεις επιστήμης και μας έπαιρνε από 5 χρόνια και πάνω για να το κερδίσουμε.
Κάθε χρόνο που κερδίζαμε, προσπαθούσαμε 5-6 χρόνια με προσπάθειες δημόσιας υγείας να το κερδίσουμε. Πάω λίγο στο μέλλον να σας πω για αυτό που ονομάζεται τέλος επίγουσας φάσης και προκλήσεις. Εδώ θα δανειστώ 4 σενάρια από μια μεγάλη βάση ιατρικών δεδομένων που ονομάζεται Medscape, οι γιατροί πιθανώς να τη γνωρίζουν, και η οποία έχει 3 σενάρια και εγώ έχω προσθέσει και ένα 4. Το πρώτο σενάριο είναι ότι θα συνεχίσουν οι παραλλαγές να εξελίσσονται και να τις βλέπουμε να προχωράνε στο δικό τους δρόμο. Τέτοιο δρόμο που βλέπετε όσο περνάει ο καιρός, τα εξουδετερωτικά αντισώματα μειώνονται σχεδόν στο μηδέν. Χάνουμε την ανοσία που κερδίσαμε από τα εμβόλια και από την προηγούμενη λίμωξη και δεν έχουμε ανοσία για τα νέα variants, για τις νέες μεταλλάξεις. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι όπως γίνεται πάντα στην εξελικτική βιολογία των ιών, ο ιός εξελίσσεται, προσπαθεί να βρει τρόπους να διαφύγει. Σημαίνει ότι θα χρειαστούμε εμβόλια καινούργια. Μακάρι να γίνονται μια φορά το χρόνο. Σημαίνει ότι θα χρειαστούμε τις αναμνηστικές δόσεις. Θα σας πω αμέσως μετά. Αυτή είναι, θα σας πω για 3 παραλλαγές που αυτή τη στιγμή γίνεται τεράστια κουβέντα. Ίσως να έχετε ακούσει για κάποιες από αυτές. Είναι πάρα πολλές. Σας είπα εκατοντάδες για κάθε υποπαραλλαγή της Ομικρόν. Αυτή είναι η ΒΑ2.75.2 και η παγκόσμια κατανομή της 55 χώρες και 43 πολιτείες στην Αμερική. Τη θεωρούν την πιο ανθεκτική, γιατί με βάση τους πίνακες που σας έδειξα δεν την πιάνουν τα μονοκλονικά αντισώματα. Άρα πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν μιλάς για μονοκλονικά αντισώματα και τη δράση τους. Να βασίσεις επιστημονικά δεδομένα. Απ' την άλλη μεριά, έρχονται στο Lancet αυτή τη βδομάδα και δημοσιεύω μια μεγάλη επιστημονική ομάδα ότι δίνοντας τις κατάλληλες δόσεις μπορεί να ξεπεράσει αυτό το φραγμό της αντοχής. Τη στιγμή που ο αμερικανικός FDA τα απορρίπτει και τα αποσύρει από την κυκλοφορία. Προσέξτε η σύγχυση και πώς θα περάσει την επιστημονική αβεβαιότητα στον πληθυσμό. Δεν περνιέται. Εδώ οι επιστήμονες δεν τα καταλαβαίνουν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι θα πεις και πώς θα το πεις. Η ΒΑ4.6, ακούσατε για αυτή, 14% στην Αμερική την τελευταία εβδομάδα. Βλέπετε πως ανεβαίνει, όχι εκθετικά, αλλά είναι σε 77 χώρες και 54 πολιτείες. Συνωμένες πολιτείες. Και αρχίζει να ξεπερνάει την Ωμικρον 5, η οποία παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Και η χειρότερη από όλες, τουλάχιστον έτσι λένε, η XBBB, η οποία έχει την μεγαλύτερη ανοσιακή διαφυγή και μέσα σε 3 εβδομάδες είναι πάνω από το 50% των στελεχών που κυκλοφορούν στη Σιγκαπούρη. Γίνεται μια μεγάλη αναταραχή στον τύπο. Έχουμε την καινούργια μετάλλαξη, η οποία θα μας φέρει την καταστροφή και βγαίνουν οι άνθρωποι της Σιγκαπούρης χτες από το Υπουργείο Υγείας της Σιγκαπούρης ή προχτές, τις τελευταίες 2 μέρες και λένε: όχι, κάνετε λάθος. Εμείς δεν έχουμε δει αύξηση στη σοβαρότητα της νόσου σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές. Από τη μια μεριά ο πανικός, από την άλλη μεριά η επιστήμη να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δημοσιεύματα, η νέα παραλλαγή, η οποία διαφεύγει από το νοσοποιητικό μας και η οποία οδηγεί τις περιπτώσεις σε 2 χώρες. Δεν είναι 2 χώρες μόνο, είναι πολύ περισσότερες. Πατρίδα μας, είχα συζήτηση με την κυρία Τρυφινοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας προχτές. Είναι ικανοποιημένη από το ρυθμό στελεχών που ελέγχουμε, γιατί περισσότερες χώρες δεν ελέγχουν στελέχη. Έτσι, ελέγχουμε περίπου 500 την εβδομάδα στην πατρίδα μας και έχουμε αυτή την εικόνα που βλέπετε με το βαθύ κίτρινο, 100% όμικρον, 99% Β4-Β5, το 97,8% είναι Β5. Άρα έχει σημασία το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε Β5 και έχουμε και ένα εμβόλιο στα χέρια μας που καλύπτει Β5. Πολύ σημαντικό αυτό. Καθορίζει και την δράση σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Και βέβαια τεράστια επιχρωματοδότηση όταν φτάνει το CDC των Αμερικανών να λέει ότι περιμένουμε δεδομένα από τις άλλες χώρες για να δούμε προς τα που πάμε. Δεν έχουμε αρκετή χρηματοδότηση και πρέπει να αποφασίσει κανείς σε επίπεδο ηγεσίας στο πού θα πάει τα χρήματά του. Θα πάει στην καθυστερημένη φροντίδα για άλλες καταστάσεις, καρδιακιακό, κακοήθειες, που είναι και πρώτες αιτίες θανάτου. COVID είναι τρίτη αιτία θανάτου. Το 2021 ήταν τρίτη αιτία θανάτου στον κόσμο. Ή θα τα δώσω στη γονιδιωμική επιτήρηση. Ή θα κάνω μια κατανομή των πόρων με τρόπο που θα ωφελεί στη δημόσια υγεία στο βέλτιστο βαθμό. Και ο Φάουτσι βγαίνει και αυτός και λέει: δεν τα πήγε τόσο καλά ο κύριος Φάουτσι. Έτσι, στην πρώτη περίοδο της πανδημίας. Τουλάχιστον δεν έπεισε τους πολιτικούς του άρχοντες. Ότι μια νέα, πιο επικίνδυνη παραλλαγή μπορεί να αναδυθεί
αυτό το χειμώνα. Χαίρομαι πολύ. Πάμε στο σενάριο Β. Μια επιδημία στην οποία θα κυκλοφορήσει ο ιός, όπως κυκλοφορεί, αλλά θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και γρήπη. Δεν είναι σίγουρο, γιατί ο κορονοϊός, όταν κυκλοφορήσει τεράστια ποσοστά, εξαφανίζει τη γρήπη. Το είδαν και οι Αυστραλοί, στους οποίους ξεκίνησε 2 μήνες νωρίτερα η γρήπη. Είχαν περισσότερα από 250.000 περιπτώσεις γρήπης και αρκετές χιλιάδες θανάτους. Για αυτούς ήταν κάτι το μη αναμενόμενο. Είχαν να δουν και αυτοί χρόνια γρήπη και είχαν πιο αυστηρά lockdown από την πατρίδα μας. Αλλά όταν εμφανίστηκε η Ω4-Ω5, την εξαφάνισε. Άρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τη γρήπη, δεν είμαι σίγουρος. Παρ' όλα αυτά, τελευταία εβδομάδα δημοσιεύματα δείχνουν ότι αρχίζει και κυκλοφορεί. Και στην πατρίδα μας είχαμε ανείχνευση του ιού στο Εθνικό Δίκτυο Υιολογικής Επιτήρησης Λιμάτων του ΕΟΔΗ, που σημαίνει ότι κυκλοφορεί. Άρα θα κυκλοφορήσει. Σε τι βαθμό θα κυκλοφορήσει και ποιους θα επηρεάσει, πάλι τις ευπαθείς ομάδες, που πρέπει να εμβολιαστούν με ένα εμβόλιο που δεν είναι τόσο καλό όσο το εμβόλιο του COVID που έχουμε. Έχει μικρότερη αποτελεσματικότητα. Παρ' όλα αυτά το κάνουν. Αυτά είναι τα trends στην Αμερική για τη γρήπη. Βλέπετε, ανεβαίνει την τελευταία εβδομάδα. Και στη Νέα Υόρκη έχουμε ευρεία διασπορά, όπως λέει η δημοσιογράφος. Παρ' όλα αυτά, το να έχεις και τους δύο να κυκλοφορούν σε τεράστια ποσοστά τον ίδιο χρόνο είναι απίθανο, όπως λέει ένας μεγάλος επιδημιολόγος από το Μέμφις. Αυτή η μελέτη από εσάς μου την έδωσε μια συνάδελφος, η οποία έκανε μεταπτυχιακό με την επίβλεψη του κυρίου Λαζανάκη, τη δική μου. Κοίταξε, έγκυες γυναίκες, εδώ πέρα, στο νοσοκομείο σας, και είδε ότι δεν έκανα το εμβόλιο 63%, 63%, κύριε καθηγητά, δεν το έκανα το εμβόλιο, της γρήπης, που προστατεύει την ίδια και το έμβριο και το νεογνώ, μέχρι τον πρώτο χρόνο της ζωής. Γιατί δεν το κάνατε? Φόβος για πιθανές παρενέργειες στο έμβριο. 45%. Δεν συμφωνώ με το εμβόλιο. 14% περίπου. Ενδεχόμενο άλλου εμβολίου, κοιτάξτε το παράλογο, κάτω δεξιά. Το ενδεχόμενο άλλου εμβολίου, ναι, όχι, είναι ποσοστό άνω του 60% σε αυτές που δεν έχουν εμβολιαστεί για τη γρήπη. Άρα δέχονται να εμβολιαστούν με άλλο εμβόλιο, αλλά δεν κάνουν το εμβόλιο της γρήπης, που τις προστατεύει. Δεν είναι παραλογισμός? Δεν πρέπει κάποιος να εκπαιδεύσει το γυναικολόγο για τον τρόπο που μιλάει στο κοινό, αλλά και το κοινό για την αποδοχή κάποιων βασικών μέτρων προστασίας? Η κυρία Φίλιππα, στο νοσοκομείο σας, ποια είναι η αλήθεια για το εμβόλιο? Με τις 3 δόσεις, 20 εκατομμύρια ζωές σώθηκαν σε ένα έτος. Το 21 μόνο. Με την 4η δόση έχουμε ακόμα περισσότερο όφελος. Ποια είναι η αλήθεια για την πατρίδα μας? 40.000 ζωές μέχρι τον Απρίλιο του 22. Ποια είναι η αλήθεια για τον κόσμο, τον επιστημονικό, που δεν μιλάει με βάση την ανόητη ιδεοληψία του, αλλά με βάση την δεδομένα? Είναι ότι θα έχει τεράστιο οικονομικό όφελος, θα έχει τεράστιο όφελος σε εισαγωγές και θα έχει τεράστιο όφελος σε θανάτους μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν εμβολιαστούν οι άνθρωποι με τον τρόπο που εμβολιάζονται τώρα, κάτω του 10%, με την 4η δόση, οι άνθρωποι αυξημένου κινδύνου. Για αυτούς μιλάμε, έτσι. Κοιτάξτε που πάει η καμπύλη των θανάτων. Αν εμβολιαστούν όπως θα εμβολιάζονταν για τη γρήπη, που θα πάει η καμπύλη, και αν εμβολιαστούν όλοι όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, θα γλιτώσουν κάπου 90.000 ζωές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπα και προχτές σε μια ομιλία. Την πατρίδα μας στην Ευρώπη, από αυτούς που πρέπει να το κάνουν, τους 60+, 15%. Στην Ευρώπη, 15,1%. Πολύ χαμηλά. Και βέβαια έρχεται σε όλο αυτό το confusion, να κάτσει και η υβριδική ανοσία, δεν ξέρω αν έχω χρόνο, έχω 5 λεπτά ακόμα, να κάτσει η υβριδική ανοσία, η οποία ενισχύει την ήδη υφιστάμενη ανοσία μας από το εμβόλιο ή την νόσο, και την επαναλήμωξη. Ένα 25% περίπου στην Ελλάδα ήταν επαναλήμωξη, αρχίζει και μειώνεται λιγάκι τώρα. Σε ένα πληθυσμό που έχει μολυνθεί σε ποσοστό άνω του 80%, δεδομένα από Θεσσαλία άνω του 90%. Και βέβαια η αποστρεωτική ανοσία, ένα εμβόλιο. Χθες απάντησα σε μια μελέτη από τη Βραζιλία, που κάνουν συνάδελφοι από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Βραζιλίας. Ένα εμβόλιο το οποίο θα αποστηρώνει τον άνθρωπο και δεν θα μπορεί να μεταδίδει, και πόσο πιθανό είναι? Δεν νομίζω ότι είναι πιθανό. Δεν περίμενα να είναι τόσο πιθανό, ούτε στην αρχή. Ήταν για εμάς τους επιστήμονες έκπληξη η πολύ μεγάλη ειδικότητα του εμβολίου στο να αποτρέπει λοιμώξεις στην πρώτη φάση της επιδημίας.
Αυτό που λέμε τώρα είναι πιο αναμενόμενο με την εξελικτική βιολογία των ιών. Και γι' αυτό επενδύουμε σε άλλες τεχνολογίες, όπως λενογονικά εμβόλια, εμβόλια που θα παίρνει κανείς από τη μύτη και θα προσφέρουν μια μακρόχρονη ανοσία, τουλάχιστον ενός έτους, και θα είναι καλύτερη και για τη μετάδοση. Στην Ινδία εγκρίθηκε ήδη ένα εμβόλιο, ήταν στις διαφάνειες που σας έδειξα σε αυτό το slide. Και βέβαια όλοι λένε ότι αυτή τη στιγμή επενδύουμε σε μια στρατηγική του ενιαίου ετησίου εμβολίου. Είναι το σενάριο Γ. Δυστυχώς όμως το σενάριο Γ δεν χρησιμοποιεί ούτε εμβόλια ούτε θεραπείες. Και δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Ενώ έχουμε θεραπεία δεδομένα New England Journal of Medicine, η απόσταση της καμπύλης μπλε από την καμπύλη πορτοκαλί δείχνει το όφελος, το τεράστιο όφελος, σε νοσηλείες και θανάτους. Κάτω, γιατί δεν απέχουν οι δύο καμπύλες, γιατί είναι οι άνθρωποι που είναι κάτω των 65 και σε άλλες μελέτες οι εμβολιασμένοι. Άρα το όφελος είναι τεράστιο στους άνω των 65 και πρέπει να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Δεν πρέπει να ακούω δηλώσεις ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ το φάρμακο ή έχει παρενέργειες και δεν προλαβαίνω να ελέγξω τις ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις. Πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό να δίνει έγκυρα θεραπεία. Και αυτό είναι το παράδειγμα της Αμερικής, η οποία εξακολουθεί να μην βλέπει μεγάλη αύξηση στους θανάτους, όπου στην Βοστόνη, που ήταν δεύτερη πατρίδα μου, πάτησα και βγάλει ταυτόχρονα 400 κέντρα γύρω από τη διεύθυνση στην οποία έμενα, στην οποία θα μπορούσα να κάνω τεστ και να πάρω θεραπεία αμέσως αν είμαι αυξημένο κινδύνο. Και έχουμε συνομιλίες με τον Θεοκλήτο Ζαούτη να χρησιμοποιήσει τις κινητές ομάδες υγείας για αυτό το σκοπό. Τι το λέω εγώ. Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν βάδισαμε τυφλή, όπως είπε κάποιος, εσείς είπατε, κύριε Κουβαρά, σε αυτή την πανδημία. Ακούγαμε τι γινόταν γύρω μας. Ήμασταν αρκετά έξυπνοι να δράσουμε γρήγορα και σε συνεχή επικοινωνία με τους διεθνείς οργανισμούς. Wide geographical distribution, ευρεία γεωγραφική διασπορά της θεραπείας, είναι απαραίτητη. Και πάω στο τέταρτο σενάριο. Είναι δικό μου, αλλά δεν ξέρω αν θα συμβεί. Πρέπει να το πω όμως, γιατί δεν πρέπει να σκορπίζουμε στον κόσμο μόνο απ' αισιοδοξία, τη στιγμή που επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα που περισσότεροι δεν τηρούν μέτρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πέρασε με τέτοια φόρα και ορμή η Όμικρον που έχει αφήσει κάποια ευρεία ανοσία στον πληθυσμό. Οι μεταλλάξεις που βλέπουμε παραμένουν εντός της οικογένειας Όμικρον. Εάν η επόμενη παραλλαγή είναι απόγονος της Όμικρον, περιμένει κανείς όλους αυτούς που μολύνθηκαν ή τέλος πάντων έκαναν μια αναμνηστική δόση ή αυξημένο κινδύνο τουλάχιστον με το εμβόλιο της Όμικρον, θα έχουν κάποια προστασία. Μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά θα είναι σημαντική προστασία. Δεν το λέω μόνο εγώ, τη λέει και ο αγαπητός συνάδελφος από το Κέντρο Παγκόσμιας Υγείας στο Charleston, South Carolina. Αλλά όμως, για αλλαγή συμπεριφορά, 7 εκατομμύρια άνθρωποι, Οκτώβερ χθες, δεν ξέρω πήγε κανένας από εσάς εδώ πέρα, στη Γερμανία. Οι άνθρωποι ήθελαν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα, να ζήσουν τη ζωή τους. Είναι νέοι άνθρωποι που είναι και χαμηλότερου κινδύνου. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Μπορεί να έχουν στο περιβάλλον τους αυξημένο κίνδυνο. Και με κάποιο τρόπο πρέπει να πείσουμε το κοινό ότι η συμπεριφορά πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Η Νότια Κορέα το είχε κάνει. Ξέρετε, το 2013-2014 είχε έρθει στην Ελλάδα Παρασκευή του. Μεγάλη Παρασκευή, ένα περιστατικό με μέρες κοροναβάριους από τη Σαουδική Αραβία, Έλληνας μηχανικός. Με είχαν καλέσει τότε και είχα πάει πρώτος στο πεδίο να τον δω. Κανένας από τους συνάδελφους που έπαιρνα Μεγάλη Παρασκευή δεν ερχόταν να με βοηθήσει. Μία μόνο συνάδελφος βρέθηκε, θα το πω προς τιμή της Ξανθή Δεδούκου. Με βοήθησε τότε και ήρθε μαζί μου. Ο κύριος Σαρόγλου ήταν στα πράγματα, τον βλέπω στο ακροατήριο. Και αποφύγαμε μια επιδημία που στη Νότια Κορέα, μια τέτοια εισαγωγή περιπτώσεως νόσου, είχε οδηγήσει σε 36 θανάτους και 180 περιστατικά μέχρι να τη σταματήσουν. Και άλλαξε τη συμπεριφορά της Νότιας Κορέας, η οποία πήγε πολύ καλά στην πανδημία, αλλά φορούσαν μάσκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προστατευόντουσαν οι άνθρωποι, είχαν φοβηθεί. Η αλλαγή συμπεριφοράς λοιπόν επηρεάζεται από τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Και η Κίνα. Δεν μπορώ να μην πω για την Κίνα και να τελειώσω σε δύο λεπτά. Πρέπει να φύγω 11, έχω άλλη συνάντηση, αλλά θα κάτσω μαζί σας για 5-10 λεπτά ακόμα. Τα lockdown συνεχίζονται αυτή τη βδομάδα. Δεν σας δείχνω τα πανό που βγάλανε στους δρόμους. Δεν θέλω να επηρεάσω αρνητικά τη διάθεση σας σε ένα σαββατιάτικο πρωί. Οι άνθρωποι που λένε θέλουμε δημοκρατία, θέλουμε ελευθερία, θέλουμε να ζήσουμε, θέλουμε τη ζωή σας πίσω. Υπάρχουν, άμα μπείτε στο CNN θα τα δείτε. Προβληματίζει η στάση τους σε έναν υπερμεταδοτικό ιό, τον οποίο αντιμετωπίζουμε συνεχή lockdown. Κάποια στιγμή θα βρει την ευκαιρία να διασπαρεί. Και τότε θα δώσει έδαφος
στη γέννηση μεταλλάξεων. Ευτυχώς είναι καλυμμένη αρκετά καλά με εμβόλιο. Η επικοινωνία κινδύνου, κύριε Κουβαρά, την ξέρετε καλύτερα από μένα. Νομίζω χρειάζεται ειδικούς, χρειάζεται ομάδα, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται να ανοιχνεύεις τι πιστεύει το κοινό σου. Το λέγεται public perception. Έχει πολύ ωραίο paper του WHO το Σεπτέμβριο του 2022 που αναφέρεται στρατηγικά σε όλο το risk communication. Ξέρω ότι κάνει ο ΔΥ την άλλη εβδομάδα μια εκδήλωση για αυτό το σκοπό που έχω πει δύο λόγια. Κάτι το οποίο αποτύχαμε. Παταγωδός. Δεν ξέρω αν αποτύχαμε γιατί έφυγα εγώ από το προσκήνιο ή γιατί βγήκαν όλοι οι άλλοι. Αποτύχαμε γιατί σταματήσαμε να εμπιστευόμαστε την επιστήμη και εμπιστευόμασταν την ιδεολειψία μας. Και το κύριο οικοδόμημα της επικοινωνίας κινδύνου χτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη απέναντι στον γιατρό, απέναντι στον επιστήμονα, απέναντι στον ειδικό, ο οποίος θα αναλύσει την επικοινωνία κινδύνου. Και αυτό είναι το paper 14 Σεπτεμβρίου του 2022, διαβάστε το. Ζήσαμε άπειρες ψευδείς και ακόμα ζούμε. 12,7 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πού είναι αυτή η επιδημία θανάτων, κυρία Λίνου? Πού είναι από το εμβόλιο, το θανατηφόρο, δηλητηριώδες εμβόλιο? Τελειώνω. Θα βάλουμε τίτλους τέλος για την πανδημία και λέω μακάρι να ήταν τόσο απλό. Φαίνεται ότι η επίγουσα φάση αρχίζει να υποχωρεί. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις. Ο Biden λέει τελείωσε, γιατί βλέπει και την ψυχική υγεία των πολιτών του και λέει έχουν περαστεί άπειρος κόσμος στην Αμερική, γιατί μόνο στην Αμερική δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο FDA λέει δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Ο Γκεμπριεσούς λέει κάτω δεξιά βλέπουμε το τέλος της στο άκρο του τούνελ. Εγώ βλέπω μια αρχή, οι άνθρωποι να είναι πιο έτοιμοι, η επιστήμη καλύτερα οργανωμένη, ώστε σταδιακά επανερχόμενοι στην κανονικότητα, να προστατεύουμε τους ευαίσθητους, να τους δώσουμε την αναμνηστική δόση, να τους δώσουμε τη θεραπεία άμεσα όταν χρειάζεται, να συνεχίσουμε την επιτήρηση και με τα νέα μας εργαλεία, δεν σας έδειξα δεδομένα από αυτό, και φυσικά να κάνουμε την ανασκόπηση, αυτό περίφημο after action review, τα ελλείμματα, τους παράγοντες κινδύνου, το σύστημα υγείας, κέντρο versus περιφέρεια, πώς θα το ενισχύσουμε, ώστε να είμαστε καλύτερα έτοιμοι για το μέλλον, όχι μόνο η πατρίδα μας, αλλά συνολικά όλη η ανθρωπότητα, σε αυτό το φθινόπωρο που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ.